μέσα αυτά τα 3 λεπτά πρέπει να πούμε αρκετά. Ένα από τα ζητήματα τα οποία μπαίνουν εδώ πέρα είναι το γεγονός ότι μας δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να εκφράσουμε τα ζητήματά μας, γιατί μέχρι στιγμής, όσες φορές να προσπαθήσαμε να θέσουμε στις προηγούμενες περιφερειακές αρχές τα προβλήματά μας, βρήκαμε πόρτες κλειστές. Με βάση αυτό λοιπόν να πούμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και τα οποία έχει ευθύνη και η Περιφερειακή Αρχή και σας ζητάμε αυτά πράγματα να τα ακούσετε. Δηλαδή, εδώ πέρα το ζήτημα της θετικής γνωμοδότησης, γιατί εγώ προέρχομαι από το χώρο της Κόσκο, από το λιμάνι, που έχουμε νεκρούς και έχουμε και σακάτιδες, της μελέτης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η οποία έχει περάσει, πρέπει ίσως να έρθετε να παρευρεθείτε να δείτε πού έχετε δώσει τη θετική γνωμοδότηση. Δηλαδή να κάνετε μια βόλτα μέσα στους εργασιακούς χώρους, όπου υπάρχουν δεκάδες εργατικά ατυχήματα, που κουβαλάμε σκοτωμένους, που αυτή τη στιγμή η περιοχή της Πειραϊκής θα αποκλειστεί και δεν θα έχει κανένας παραλυμένος δήμος και κάτοικοί του πρόσβαση στη θάλασσα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δίνεται λοιπόν χρήματα για να προχωρήσει το master plan της Κόσκο, τα οποία χρήματα είναι και δικά μας χρήματα, χωρίς να ξέρετε τι βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Προσπάθησε κάποια να αποτυπώσει πριν ο Δήμαρχος, αλλά υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, και εδώ πέρα πρέπει να πούμε και να σκεφτούμε όλοι μας, και εσείς με την ευθύνη την οποία έχετε, ότι δεν γίνεται να υπάρχει επιτελικότητα κατά το δοκούν. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι ζήτημα των συνεπειών για την υγεία μας το γεγονός ότι έχει δοθεί άδεια για τα καζάνια στο Πέραμα και στο Κερατσίνι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν γίνει ένα τσαφ με ένα οδικό δίκτυο δεν θα μείνει στην περιοχή μας ρουθούνι και θα λέμε πάλι ποτέ ξανά. Για να πούμε ποτέ ξανά και να μην γίνει όντως ξανά θα πρέπει να πάρθουν μέτρα. Όχι τώρα, έπρεπε ήδη να είχαν πάρθει. Δεν γίνεται λοιπόν να αναρωτιόμαστε τι φταίει για τον αγωγό στην Αίγινα που δεν έχουν νερό και αν αυτό το έκανε κάποιος ή κάνα μπαρμπούνι ή κάνας μπαγκαλιάρος, και απ' την άλλη να συζητάμε ότι πρέπει εδώ πέρα να λυθεί τώρα το πρόβλημα αυτό με τις βυθοκορήσεις, με το ζήτημα το οποίο θα βάλουν κι άλλοι εδώ πέρα σχετικά με την επιβάρυνση από το βενζόλιο. Γιατί εντάξει, ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη για ποιον? Γιατί εδώ πέρα στην περιοχή μας την ανάπτυξη αυτή την έχουμε πληρώσει, κύριοι σύμβουλοι, με τις ζωές μας. Και καλό είναι, επειδή πρέπει να παίρνετε εικόνα και να δείτε ποια είναι η πραγματικότητα, εδώ παρακάτω δεν είναι πάνω από 1 χιλιόμετρο, στην επέκταση που κάνει η Κόσκο υπάρχουν φερτά υλικά τα οποία έρχονται, στα οποία εδώ πέρα στον περιφερειακό όλη αυτή η σκόνη, όλες αυτές οι επιβαρύνσεις που υπάρχουν πάνε στα σχολεία δίπλα, στα παιδιά μας, τα οποία δεν μπορούν να ανασάνουν. Είναι ζητήματα λοιπόν που πρέπει εδώ πέρα να αντιληφθείτε ποια είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε για τα προβλήματα για τα σχολιά μας, για τα προβλήματα για την καθημερινότητά μας, για τις συνθήκες που υπάρχουν μέσα στους χώρους δουλειάς. Πρέπει όχι απλά να τα μάθετε, πρέπει να αναλάβετε να κάνετε και πράγματα. Και εδώ πέρα λοιπόν πιάνεστε απόντες η πλειοψηφία. Και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Και να πω και κάτι για να τελειώνω. Έχω χρόνο, κύριε Πρόεδρε? Έχω περάσει τα 2 λεπτά, άρα έχω 30 δευτερόλεπτα. Ωραία, κλείνω λοιπόν. Και κλείνω με το εξής. Πρέπει εδώ πέρα να καταλάβετε το εξής, ότι σαν εργατικό κέντρο Πειραιά εκπροσωπούμε πάνω από 25.000 εργαζομένους και πάνω από 73 σωματεία. Ναυτεργάτες, λιμενεργάτες, ζώνη, οδηγούς, ναυτιλιακούς υπαλλήλους, επισιτισμό, τουρισμό, τα πάντα. Δεν σας μιλάω εξ ονόματος μου, σας μιλάω εκπροσωπώντας αυτούς τους ανθρώπους, που για αυτούς τους ανθρώπους κάθε μέρα προσπαθούμε να καλύψουμε τρύπες οι οποίες δεν καλύπτονται. Και εδώ πέρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Οπότε για να μην έχουμε άλλα ποτέ ξανά, και κλείνω με αυτό, πρέπει να δούμε έργα, τα οποία εσείς έχετε την ευθύνη να τα φέρετε εις πέρας.